Συνεχίζονται τα προβλήματα λοιπόν με τους κτηνοτρόφους, παλαιότερα πανόλη, τώρα έχουμε την ευλογιά. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Γρεβενών, μας πει δύο λόγια, τον Στέλιο Τσιμιόπουλο. Τι γίνεται, πρόεδρε? Συνεχίζουν τα προβλήματα, έτσι? Εξόντωση της κτηνοτροφίας βλέπουμε. Γεια σας, κύριε Μάρκο. Το πρόβλημα συνεχίζεται ξανά πάλι τα ίδια. Είχαμε την πανόλη, τώρα πιάσαμε το πρόβλημα με την ευλογιά. Υπάρχει το πρόβλημα του καταρροϊκού. Δεν σταματάνε τα προβλήματα. Τα προβλήματα πέρα από αυτά όμως, να γίνει λιγάκι πρώτα απ' όλα εν κατανοητό στον κόσμο. Είναι μία ζωονόσους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφορά μόνο τα ζώα. Δεν αφορά τον άνθρωπο. Άρα τι σημαίνει? Ότι σημαίνει ότι μπορεί ο άνθρωπος να καταναλώνει άφοβα τα προϊόντα. Γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση ότι επειδή τα ζώα αρρωσταίνουν, είναι άρρωστο και το κρέας. Δεν έχει καμία σχέση στη διατροφή μας. Ό,τι κρέας υπάρχει είναι όλο σωστό. Είναι καλό το κρέας. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Και μετά πάμε σε εμάς τους παραγωγούς με τα ζώα. Εάν θα μας πιάσει αρρώστια, εμάς τελειώνουμε. Ζητάμε προστασία, ζητάμε βοήθεια από το κράτος. Και ελέγχος, έτσι. Τα μέτρα, η βοήθεια που ζητάμε, αυτό είναι ο έλεγχος. Πώς θα γίνει ο έλεγχος? Με επάνδρωση των κτηνιατρίων πρώτα απ' όλα. Και προσοχή πάρα πολύ με τις μετακινήσεις των ζώων που γίνονται με τα φορτηγά. Εκεί είναι ήδη η εξάπλωση της ασθένειας. Μάλιστα, πρόεδρε, είδαμε και απογόρευση των σφαγείων, έτσι. Τι γίνεται πάλι? Λογικό είναι αυτό. Όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όταν υπάρχει διακίνηση των ζώων μας από το ένα σφαγείο, από τη μια περιοχή στο σφαγείο, από την άλλη περιοχή σε σφαγεία, και ανταμονόμαστε, υπάρχει η περίπτωση να πιάσουμε την αρρώστια από μόνοι μας και να τη φέρουμε στους στάβλους μας. Γι' αυτό και υπάρχει απαγόρευση σφαγής. Δεν είναι λύση αυτή. Η απαγόρευση σφαγής είναι το έσχατο σημείο. Θα πρέπει να υπάρχουν οι έλεγχοι πρώτα και μετά να φτάσουν στα σημεία της απαγόρευσης. Μάλιστα, ο νομός Γρεβενών πάντως είναι καθαρός, βλέπουμε, πρόεδρε, και με την πανόλη και τώρα με την... Εκτός αν ξέρετε κάτι εσείς. Όχι, δόξα τω Θεώ, έχουμε όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει, δεν υπάρχει κρούσμα πουθενά. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει σε εμάς εδώ στα Γρεβενά είναι με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούν να μετακινηθούν οι άνθρωποι, αρχίζουν να γεννάνε και θα πρέπει το κράτος να δείξει μια ευαισθησία περισσότερη με κάποιον έλεγχο ξεχωριστό, να δοθεί μια άδεια έξτρα για αυτούς, να σηκωθούν να πάνε στον τόπο τους, γιατί θα γεννήσουν και θα χάσουν το βιό τους χωρίς να υπάρχει ασθένεια. Δεν βλέπουμε όμως, η μετακίνηση έχει γίνει πάντα με φορτηγά? Ναι, γίνεται με φορτηγά, ναι, κανονικά, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί ακόμη. Για αυτούς μιλάμε. Τους 5-10 ανθρώπους που μείνανε θα αρχίσουν να γεννάνε στην ύπαιδρο. Δεν έχουν στάβλους εδώ οι μετακινούμενοι. Είναι έξω. Αυτό να γίνει κατανοητό από το Υπουργείο. Να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι.